Μια τέτοια ημέρα, πριν από 83 χρόνια, επισκέφτηκαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών τον γέροντα τότε, πολιό εθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά, και του ζήτησαν συμβουλές για την επερχόμενη περιπέτεια του έθνους μας. Και τους είπε αυτούς τους περίφημους στίχους που είναι και σήμερα επικαιρότατοι. Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανέναν, μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω τον μεγάλο ποιητή, να μεθύσουμε και σήμερα μια νυφάλιος μέθη με το αθάνατο κρασί του 40-41. Γέμισε γαλανόλευκα σήμερα η ψυχή μας, καμαρώσαμε τις ένοπλες δυνάμεις, το ποτάμι της ζωής, τα νέα παιδιά, τα οποία υπερασπίζονται άγρυπνα, θα έλεγα, την εθνική μας ανεξαρτησία και την εδαφική μας ακεραιότητα. Και να μην ξεχνάμε, σήμερα είναι και μια δεύτερη γιορτή, γιορτάζουμε, είναι η πρώτη μάλλον κατά αξία θα έλεγα, την Αγία Σκέπη της Παναγίας μας. Πολλοί στρατιώτες εκείνες τις μεγάλες ημέρες έβλεπαν μπροστά τους τον τόπο να τους οδηγεί στον ιερό και δίκαιο αγώνα. Και η Θεομάνα μας και σήμερα προστατεύει το έθνος των Ελλήνων. Μπορεί να μας τηγανίζουν και η ακρίβεια και η οικονομική κρίση και τα κόκκινα δάνεια και η λαθρομετανάστευση, αλλά να μην φοβόμαστε, έχουμε το στρατό μας και επαναλαμβάνω, έχουμε πάντοτε την Αγία Σκέπη της Παναγίας μας. Χρόνια πολλά, ζήτω το έθνος των Ελλήνων.